Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Είναι η μέρα των εκπροσώπων των κομμάτων που τίθενται στην κρίση του ελληνικού λαού, στην κρίση τη δικιά σας, στην κρίση τη δικιά μας. Και άρα ανήκει σε αυτούς και ένα μεγάλο μέρος των ενημερωτικών και πολιτικών εκπομπών αυτές τις μέρες. Κύριε Μαρία Γεωργιάδη, καλησπέρα. Υποψήφιος με την Ένωση Κεντρών στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Ευχαριστώ λοιπόν, για την πρόσκληση, καλώς. Καλή επιτυχία. Γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη δική σας συμβολή για να ακουστούν και οι θέσεις όλων των κομμάτων, όπως λέτε, μέσω των προσκεκλημένων που έρχονται στα πάνελ. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Πώς όλοι ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στο Τζένι Τζένι, ο πρωταγωνιστής είναι ο λαός στην προσεκλογική εκλογή. Αλλά μέχρι να φτάσουμε τη Κυριακή, πρωταγωνιστής είστε εσείς. Και ο Γκόρτσος στην κρίση του λαού. Λοιπόν, η Ένωση Κεντρών στις δημοσκοπήσεις είναι στο όριο να μπει ή να μην μπει στη Βουλή. Σε αυτή τη φάση θα σας καταγράφουν. Είμαστε και 15 και τελικά μπήκαμε. Οι μετρήσεις. Αυτό που βλέπω εγώ από τις δημοσκοπήσεις... Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι λιγότερο ευνοϊκά τα νούμερα των μετρήσεων από ό,τι ήταν την σίγουρα, αντίστοιχη περίοδο του 2015. Σίγουρα, αυτό που έχω να σημειώσω είναι ότι η τάση είναι ανωδική. Τουλάχιστον από τις ευρωεκλογές και μετά, οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν σταθερά ανωδικά, όλες οι δημοσκοπήσεις όλο και κάτι προσθέτουν. Η κάλπη της Κυριακής είναι αυτή που στο τέλος της ημέρας θα κρίνει το αποτέλεσμα για το πόσα κόμματα θα είναι μέσα στην Ελληνική Βουλή. Από την επαφή σας με τον κόσμο φαίνεται ότι οι πολίτες επενδύουν στα δύο μεγάλα κόμματα ή θα θέλανε ένα πιο πολυκομματικό σύστημα. Οι πολίτες σίγουρα χρειάζονται ένα πολυκομματικό σύστημα, γιατί οι μονοκομματικές και αυτοδύναμες κυβερνήσεις μας έχουν οδηγήσει στα μνημόνια και στην κρίση που περνάμε ακόμα, δεν έχουμε βγει από την κρίση. Οπότε αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι σίγουρα μια πολυφωνία μέσα στη Βουλή, θέλουν μια συνένεση και συνεννόηση, θέλουν όμως και πολιτική σταθερότητα. Χρειάζονται να έρθουν επενδύσεις, δεν πιστεύουν τα κόμματα σε αυτά που λένε, κυρίως τα μεγάλα, γιατί αυτό που έχουμε ζήσει από τη μεταπολίτευση και μετά είναι την εναλλαγή των δύο μεγάλων κομμάτων. Κάποια στιγμή συγκυβέρνησαν, μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μας σώσει από αυτές τις κακές κυβερνήσεις και τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία να μας σώσει από τον κακό ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως. Οπότε. Ναι, πάλι είμαστε... Μήπως κι εσείς υπό το άγχος της εκλογικής επιβίωσης παραθολώσατε το μήνυμά σας. Ο τίτλος του κόμματός σας είναι Ένωση Κεντρών. Τι σχέση, μπορεί... Κέντρο. Τι σχέση μπορεί να έχουν με το κέντρο πολιτική με ακραίο ακροδεξιό, αν μπορεί να πει κανείς, τέλος πάντων, πολύ δεξιό λόγο όπως ο Νικολόπουλος και ο Κατσίκης. Κοιτάξτε, να δείτε, να πάμε και στην άλλη άκρη με το Άρμα Πολιτών, να πάμε και στις μακεδονικές οργανώσεις, να πάμε και στα ΑΜΕΑ, να πάμε σε κόμματα τα οποία έχουν έρθει και εκπροσώπους κομμάτων, το πράσινο κίνημα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα άκρα, όπως λέτε. Το ότι υπάρχουν δύο στελέχη που αναφέρατε, που προέρχονται από ένα κόμμα που δεν στηρίξανε αυτή την κατάπτυση συμφωνία των Πρεσπών και υπάρχει μια καλή, μια κοινή πορεία όσον αφορά το πατριωτικό και έρχεται και αγκαλιάζει τις θέσεις της Ένωσης Κεντρών. Αυτή είναι και η συνένεση δική μας, που έχουμε ένα εύρος και δεν λέμε ότι εμείς είμαστε. Το άλλο που λέτε του κυρίου Δημαρά, του παλιού βουλευτή ναι, του Γιώργου. Απλά δεν θέλω να αναφέρω εγώ ονόματα, γιατί όταν αναφέρονται ονόματα φαίνεται σαν... Ο κύριος Κατσίκης δεν ήταν μεταξύ των βουλευτών του κυρίου Καμένου που είχαν καταψηφίσει και την πρόταση μορφής Νέας Δημοκρατίας που και ο πρόεδρός σας τότε, μιλάω ένα χρόνο περίπου πριν και πριν την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, που και ο πρόεδρός σας τότε είχε πει ότι όλοι όσοι ψήφισαν υπέρ του να μην πέσει η κυβέρνηση τότε, δώσανε στον κύριο Κοτζιά το στυλό για να υπογράψει τη συμφωνία. Να δούμε όμως και τη συνολική στάση όλων αυτών των ανθρώπων όσον αφορά το Σκοπιανό και μόνο σε αυτή την φάση. Έτσι, αυτή είναι το πλαίσιο, αυτό είναι το πλαίσιο της συνεργασίας με τα συγκεκριμένα ονόματα που λέτε. Σαφέστατα κοιτάμε την επόμενη μέρα. Κανένας δεν έχει έρθει από παρθενογένεση. Από κάπου προέρχονται και θα κριθούν στο μέλλον και με τη δική του στήριξη στην Ένωση Κεντρών. Στο κάτω-κάτω, ερχόμενοι στην Ένωση Κεντρών. Την πατήσατε με πολλά πρόσωπα, όπως θα σχεδόν... Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, αυτό είναι το θέμα. Αυτός είναι ο διορισμός. Είναι τώρα είναι σταυρός όμως. Τώρα αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Τώρα ο ελληνικός λαός θα κρίνει ποιοι θα εκπροσωπήσουν μέσω της Ένωσης Κεντρών την Ελληνική Βουλή για τους ίδιους. Στα μικρά κόμματα βλέπουμε να πηγαίνουν έρχονται στελέχη, να τροφοδοτούν μεγαλύτερα κόμματα σε περιόδους ανάγκης τους. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια συνοχή. Και γι' αυτό. Εντάξει, το βλέπουμε και στα μεγάλα κόμματα ότι γίνεται αυτό. Έχουν φύγει από τα αριστερά και έχουν πάει στα δεξιά και έχουν φύγει από τα δεξιά και έχουν πάει στα αριστερά. Ναι, ναι, αλλά υπάρχει μια. Όχι, να μην το πω επίθεση, μια νέα κριτική από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη που λέει μην ρίχνετε ψήφο εκεί που δεν θα είναι χρήσιμη. Εντάξει, και... έχουμε δει η απάντηση προς αυτές τις αντιλήψεις και αυτές τις πεπιθήσεις γενικότερα ότι είναι χαμένη ψήφος. Να πούμε και εμείς από την πλευρά μας ότι έχουν κρυθεί αυτές οι κυβερνήσεις.
Έχουν φτάσει όπου έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να ακούγονται η αυτοδυναμία ή χάος. Εσείς με το καλό να είστε στη Βουλή. Υπάρχει συνένεση και συνεννόηση. Υπάρχουν έχετε τα κόμματα που μπορούμε να συνεργαστούμε. Εσείς την Κυριακή με το καλό να είστε στη Βουλή. Γνωρίζετε, έχετε αποφασίσει μάλλον τι θα κάνετε αν δεν έχει το πρώτο κόμμα που με βάση τις περισσότερες εκτιμήσεις θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν εμείς δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Ότι είμαστε εδώ για να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Θα καθόσασταν να συζητήσετε για να. Μα το ίδιο κάναμε και με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, είπαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, ο κύριος Τσίπρας καθόλου. Όχι, δεν λέμε σε μια λογική όλοι. Λέω συγκεκριμένα. Όχι, συγκεκριμένα είχαμε στείλει μια επιστολή στον κύριο Τσίπρα που είχαμε τις θέσεις μας και του είπαμε αν θέλει. Σημεία. Τότε ήταν τα 9. Του είπαμε αν θέλετε να έρθετε να συζητήσουμε. Ο κύριος Τσίπρας την πέταξε το ίδιο ισχύει και τώρα δηλαδή. Εμείς θα στείλουμε στον κύριο Μητσοτάκη, εάν είναι ο επόμενος πρωθυπουργός τη Δευτέρα το πρωί, την Κυριακή το βράδυ, θα στείλουμε μια αντίστοιχη επιστολή με τα 11 σημεία μας και θα βρούμε ποια κοινά έχουμε. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έλα υιοθέτησε και τα 11, κουβέντα, γιατί αυτό είναι το δικό μας πρόγραμμα. Μια κουβέντα έτσι και να το ξεκαθαρίσουμε. Τον εκλογικό ρίξουμε νόμο τι θα κάνετε. Με τον εκλογικό νόμο. Εντάξει, εμείς είμαστε η πλήρη της απλής αναλογικής και το έχουμε πει. Ναι, ναι. Από εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια σύγκληση γενικότερα, γιατί εμείς έχουμε πει ότι ζητάμε και δημοψήφισμα για το Σκοπιανό. Για να έχουμε ένα διαπραγματευτικό χαρτί για αυτή την κατάρτιση συμφωνία, μήπως μπορέσουμε να πιέσουμε τα Ενωμένα Έθνη, να δούμε μήπως και υπάρχουν παραθυράκια για να ακυρωθεί, έτσι. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μια διεθνή συνθήκη να έρθει σε ακύρωση. Αλλά μέσω της συνθήκης της Βιέννης υπάρχουν παραθυράκια που θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε και στην ακύρωση αυτής της συνθήκης. Γιατί και όλα τα κόμματα, τα έχουμε πει, πλην της Ένωσης Κεντρών, δεν έχουν πρόβλημα με το όνομα. Στη γλώσσα και στην ενθρότητα στάθηκαν. Εμείς λέμε ότι από το όνομα ξεκινάνε όλες οι τάσεις του αλληλοτροτισμού. Και αυτό προσκαλούμε και εμείς τον κόσμο να έρθει προς την Ένωση Κεντρών είναι ότι είμαστε ένα καθαρό κόμμα. Δεν χρωστάμε δάνεια, δεν έχουμε offshore, δεν μας ελέγχουν συμφέροντα, δεν εμπλεκόμαστε με σκάνδαλα. Οπότε είμαστε μια καθαρή φωνή, μια φωνή της συνένεσης και είμαστε η εγγύηση για την επόμενη κυβέρνηση και το μεγάλο κυβερνητικό σχήμα. Και δεν λέμε ότι εμείς δεν θα κάτσουμε να συγκυβερνήσουμε με κανέναν. Αλλά θα θέσουμε και τους δικούς μας όρους σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα. Με την Ένωση Κεντρών. Καλή επιτυχία, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.